σας μεσημέρι. Καλώς ήρθατε και σήμερα κοντά μας στην υπερπαραγωγή που ονομάζεται Excellent. 2-10-48-54-4-74-4-78 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Βιάζεται πάρα πολύ ο Κυλκερίδης σήμερα. Δεν ξέρω γιατί. Γιατί είναι μια Παρασκευή. Πολύ χαλαρή, πολύ ωραία. Γιατί προς τι αυτή βιασύνη, Κυλκερίδη. Έχεις κάπου να πας. Θες να φύγεις νωρίς. Δεν νομίζω. Τι κάνετε, Τετράγωνα των Αστέρων? Πολύ καλά, τι ομορφιά! Τι ομορφιά έχω εγώ μαζί μου, τι ομορφιά! Πέστε μου, σας παρακαλώ. Όχι, αλήθεια λέω. Πολύ καλά, εντάξει, μπήκε σένα. Τι να, μπήκε, εμένα μπήκε. Χριστίνα, συγγνώμη, δεν ξέρω. Τώρα μπήκε και εμένα. Είδες. Εντάξει, εμείς εμένα δεν ξέρω γιατί μπαίνει τόσο αργά, ρε παιδί. Εσύ πάντα γρήγορα. Με το που το βάζεις, κάνεις αμέσως την εντολή, αμέσως μπαίνει. Δηλαδή. Είναι το θέμα wifi αυτό είναι. Είναι θέμα wifi. Αυτό είναι γεγονός. Λοιπόν, και αφού ρυθμίσαμε εδώ τα iPad. Άσπρισε σήμερα, βλέπω. Δεν έκανες ηλιοθεραπεία χθες. Σε παρακαλώ να λείπουν τα σχόλια, Μπέζα, για τα χρωματάκια μου. Με φάγατε χθες να μην πάω να κάνω. Ήθελα να παίξω τα κατούκα και εγώ δεν με αφήσατε να παίξω τα κατούκα. Γιατί είπε ο Ουγγαρέζο στον Κωστόπουλο, μην ξανασχοληθεί. Μαζί μου με κατεμοιάζεις. Ωραίο, γιατί. Δεν μυρίζει κοτόπουλο με πατάτες. Μυρίζει κοτόπουλο. Τον κατεμοιάζει. Α, okay, να τρία παιδιά. Πάμε στο βίντεο. Μήπως. Ναι. Μυρίζει κοτόπουλο με πατάτες. Ναι. Μαγειρεύει ο Πατρετζίκης, γι' αυτό. Πάμε. Να σας χαιρετάμε forever εκτός από το Μίτσο που θα είναι πάντα εδώ κολλώνω στο σπιτιού. Δεν το ξέρεις. Λέω, φαντάζομαι. Μην το φαντάζεσαι γιατί μου θα προκαλέσει και κατεμιά. Μην ξανασχοληθείς με μένα. Σε είπα και λίγο κατεμι. Όχι καθόλου. Πες παιδί μου μια ευχή. Δεν είναι από πάνω λίγο. Βάλτε. Πες μια ευχή. Μαμά, κοίτα με. Δεν λέει ευχή ο Πέτρος. Ευχή. Με έχει και έφυγε ο Ουγγαρέζος. Με έχει και έφυγε ο Ουγγαρέζος. Πάντα έχουμε και έφυγε, όλοι έχουμε και έφυγε, λοιπόν. Είναι αυτές κουβέντες τώρα. Είναι κουβέντες αυτές, βρε Ουγγαρέζε μου, που εγώ ξέρεις πως σας αγαπάω. Όχι, τον αγαπάς πολύ, πολύ, πολύ τον αγαπάς. Α, τι είπα. Δεν έπρεπε να το πω. Δεν είναι η ατάκα μου αυτή, άλλη ατάκα λέω. Πάμε στην επόμενη. Ναι, απλά βλέπω το. Γιατί φοράει γυαλιά ο κ. Κωστόπουλος, έχει κρυθαράκι. Του είπα μου Τσινάς ότι είναι πολύ ωραία και ότι ζηλεύει τα γυαλιά του και τα θέλει και γι' αυτό μάλλον το υιοθέτησε. Εγώ νομίζω λόγω συγκίνησης των ημερών. Α. Λόγω αυτό. Δεν θέλει να φανεί το δάκρυ που θα κυλήσει από το μάτι την ώρα του αποχαιρετισμού. Ή για να μην βλέπουν κατά που έχει ρίξει το βλέμμα του, για το ποιο κανάλι. Ή να μην δούμε το θυμό του, γιατί τον είδαμε και λίγο νευριασμένο νευρικό σε αυτό το απόσπασμα. Και είδαμε να κυλήσει στον... Χριστίνα. Νευρική γιαννά μου πρέπει να είναι αυτοί που μένουν. Γιατί αυτοί που φεύγουν. Δεν τον είδες νευριασμένο. Σας παρακαλώ να μιλάτε όλοι μαζί για να σας καταλαβαίνω. Ένας-ένας δεν ακούγεστε. Αποστόμωσε το Δημήτρη Ουγγαρέζο, είπε να εύχομαι να είναι ο Δημήτρης χαρούμενος με ένα ύφος έτσι λίγο αυστηρό. Και βλέπουμε και το Δημήτρη Ουγγαρέζο να λέει ευτυχώς που είμαι χαρούμενος. Ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη όπως λέει και η Άννα Βύση, πιστεύω. Πιστεύεις. Ρίχτα Μπέζας. Τι να πω εγώ. Είπα σήμερα να μην πω τίποτα. Γιατί μη σας ματιάσω. Κάτσε να γιατί κάνουμε να μας ματιάσεις καλέ. Γιατί σύμφωνα με τον Ουγγαρέζο, όποιος μιλάει και μένει, τον ματιάζει ο Κωστόπουλος που φεύγει. Εντάξει, ο Κωστόπουλος άμα το πει. Ο Κωστόπουλος υποθετικά φεύγει κατ' επιλογή. Ο Κωστόπουλος άμα το πει και στο Μέγκα. Εδώ εμείς δεν έχουμε καμία δουλειά. Ναι, δεν ξέρεις ποτέ ποιος φεύγει και ποιος μένει. Τι εννοείς ρε μάνα μου, θα πει τι εννοείς τώρα. Έλα, απλά να κάνω. Λοιπόν, ο Ουγγαρέζος τώρα να σου πω την αλήθεια, είχε λίγο ένα θεματάκι. Ένιωθε λίγο αμήχανα. Ο Ουγγαρέζος ένιωθε λίγο αμήχανα. Λογικό είναι. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να είναι αυτός, δεν ξέρω ποιος είναι ο γουρλής στο Μέγκα, πάντως ο Ουγγαρέζος όποιον έχει υποδεχτεί, την έχει κάνει με ελαφρά πηδηματάκια. Αυτόν πρέπει να αλλάξουν. Και όχι τον Κωστόπουλο που φεύγει. Λιάγκας, Λιάγκας, έφυγαν. Έφυγαν. Πεντάδα έφυγε. Ο Λιάγκας δεν έφυγε. Ναι, 2-3 χρόνια. Καινούριου πάντως... έφυγε, πήγε κάνει κορμπή στον Αλφα. Οπότε ο Ουγγαρέζος. Βρε Γιώργο, πρέπει... τα νεύρα ο Κωστόπουλος τα είχε. Πώς τάσαμε πάλι σιγά να μιλάμε για τον Ουγγαρέζο. Ο Κωστόπουλος νεύρα. Πολλά νεύρα. Είχε παιδιά. Όσοι το είδατε το στιγμιότυπο, δεν μίλαγε. Κάποια στιγμή ίδια η Μπαλατσινού γυρνάει και λέει: αφού δεν μιλάτε, εγώ λέει, θα μιλήσω μόνο. Βαριόταν ο Κωστόπουλος, γιατί πήγε και ήθελε να του πει: ξέρετε, παιδί μου, ότι πολύ βαριέμαι σήμερα που είμαι εδώ πέρα. Εντάξει, είναι τελειωμένο. Πολύ σημαντικό για του τηλεθεατέ που το βλέπουν, το κανάλι που τον πληρώνει. Γιατί το κανάλι τον πληρώνει μέχρι και σήμερα. Θεωρώ πολύ τιμητικό. Και μόνο με του ανθρώπου που έκανε. Είναι πολύ τιμητικό να τον είχε, να είχε κάνει μια κουβέντα νωρίτερα. Και να μην τον άφηνε ξεκρέμαστο, αν θες τη γνώμη μου. Μα παραιτήθηκε ο άνθρωπος, δεν ήθελε να μείνει. Δεν παραιτήθηκε. Τώρα να λέμε τα πράγματα πώς είναι. Ένα λεπτό, βρεσί Γιώργο μου. Όταν δηλαδή ένα. Εντάξει, ένα παρουσιαστή σταματάει συνεργασία του με ένα κανάλι.
Σημαίνει δηλαδή ότι η τελευταία εκπομπή και όλες τις προηγούμενες εβδομάδες που δεν ξέραμε τι θα γίνει, δεν υπήρχαν συζητήσεις, υπήρχαν τέλος πάντων. Πρέπει να βγάζει όλο του αυτό το θυμό. Το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι. Μισό λεπτό. Το βγάζει το θυμό. Όταν αυτή η εκπομπή καιρό, θα συνεχιστεί θέμα. Και σε αυτή την εκπομπή εργάζονται άλλα 10 άτομα από πίσω. Και μπορεί να λέω και πολλά άτομα. Δηλαδή, δεν ξέρω. Ένα λεπτάκι, σας παρακαλώ. Για να δούμε τι γίνεται στο Μέγκα αυτή τη στιγμή. Πάμε. Διότι το σπίτι το έχει γεμάτο κύπελα από το τένις. Λοιπόν, θα ευχαριστήσω καταρχήν πάρα πολύ γρήγορα, θα πω. Μπράβο. Το εξής, για πολλούς δικούς μου λόγους πήρα την απόφαση να μην ξανακάνω του χρόνου το πρωινό, το ξέρετε, το φάγατε και τα λοιπά. Όμως, από την ώρα που πήρα την απόφαση, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Αυτό δεν σημαίνει ότι αλλάζω, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, γιατί εδώ πέρα μέσα, ειλικρινά, πέρασα από τις πιο ωραίες στιγμές που έχω περάσει σε τηλεόραση τη λίγο που έχω κάνει. Γιατί τα κανάλια είναι κανάλια, οι άνθρωποι όμως οι οποίοι δουλεύουν σε αυτούς τους χώρους είναι ένα άλλο πράγμα. Οι άνθρωποι που γνώρισα εδώ, να, βγάλαμε στο Βόλο Πιτσιρικάδες, ορκίζομαι, ήταν η καλύτερη που βρήκα. Βρήκα ανθρώπους που έγινα φίλος και άνθρωποι οι οποίοι όταν εγώ ήμουν αυτό μακεράκος με κάνανε καινούριο. Μέχρι και σύζυγο δεύτερη βρήκα. Μπορώ να πω ότι ήταν μια πάρα πολύ ωραία χρονιά και θα ήταν ακόμα καλύτερη, αλλά μεγάλος άνθρωπος είμαι, να πάω στη δουλειά μου κι εγώ. Μαθαίνεις. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ το κανάλι που μας άφησε εμάς τους 5-6 πόσοι ήμασταν να κάνουμε την εκπομπή. Αλλά κυρίως θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που ήταν εδώ. Θα πω γρήγορα τα ονόματα γιατί σαν τα Όσκαρ θέλω να τα πω και θα πω πάρα πολλά. Θα πω γρήγορα τα πρώτα και θα πηγαίνω προς τα πάνω. Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω το γίγαντα Περικλή Τσουρή. Τεράστιος που μας έδινε. Εδώ βεβαίως ο Πέτρος, επειδή μας πάει σε ζωντανή σύνδεση, ο Πέτρος ευχαριστεί όλους τους συνεργάτες. Τον ακούσαμε να λέει στο ξεκίνημα της αποφώνησής του ότι στενοχωρήθηκε με την απόφαση που πήρε, αλλά είναι μια απόφαση η οποία έχει πάρθει και δεν γυρίζει πίσω το ποτάμι. Και θα συνεχίσει, θα πάει να κάνει τη δουλειά του. Επίσης ευχαρίστησε και το σταθμό για την ευκαιρία που δόθηκε να συνεργαστούν αυτά. Έχω μία απορία ως προς τη δεύτερη σύζυγο. Αυτό δεν κατάλαβα. Το οποίο θα ρωτήσουμε σε λίγο τον Πέτρο τον Κωστόπουλο, αν καταφέρουμε να έχουμε μία επικοινωνία μαζί του. Προφανώς, επειδή του έχουν χρεώσει πολλά, του χρεώσανε και δεύτερη σύζυγο. Αν θυμάσαι το βίντεο που του παίξανε κάποια στιγμή ότι κοίταζε μία τύπησα στη Μύκονο. Αυτό απάντησε. Δεν απάντησε γι' αυτό. Ο Κωστόπουλος είναι καψούρης με την Παλατσινού. Να έρθουμε πάλι να ακούμε λίγο τον Πέτρο. Την καθαρίστρια τη Λεϊλά. Τη Λεϊλά, την ξέρω κι εγώ. Ωραίο. Νομίζω ότι κάνει πανηγυρική έξοδο ο Πέτρος ο Κωστόπουλος. Τον Παναγιώτη που μας φύλαγε. Και μπράβο του που αναφέρεται σε όλους τους συναδέλφους. Και το γιατί κι εγώ πάρα πολύ έξω από τον Καραμάνο, έτσι, από τα στούντια και έξω τον Καραμάνο. Οπότε σημείωσα να τον ευχαριστήσω και εμείς και μετά εκπομπή. Θα μπορούσα να με πιάσουν από εδώ, να με πιάσουν από εκεί, γιατί έχω και μια κινητικότητα σαν άνθρωπος. Η αλήθεια είναι ότι... Έχει αμηχανία πάντως. Ναι, βέβαια, είναι δύσκολη στιγμή. Δεν είναι καθόλου ευχάριστη στιγμή, παιδιά, για έναν παρουσιαστή, ο οποίος γνωρίζει ότι ολοκληρώνει τον κύκλο σε μία εκπομπή, πιστέψτε με. Είναι ό,τι χειρότερο. Θα περίμενα σήμερα να είναι ο Άρης ο Καβατζίκης. Α, σωστό, λείπει ο Άρης. Θα τον περίμενα τον Άρη να είναι εκεί σήμερα. Έστω ως καλεσμένος να μας πει την άποψή του και την εμπειρία του. Γιατί από ό,τι άκουσα και τον Πέτρο Κωστόπουλο το πρωί, είπε ότι θα είναι άνθρωποι που μας αγάπησαν, που στάθηκαν δίπλα μας. Εντάξει, θεωρώ ότι ο Άρης. Τώρα, βέβαια, οι συνθήκες που μπορεί να αποχώρησε δεν νομίζω ότι, ήταν οι καλύτερες. Οπότε από την άλλη, είναι και λίγο λογικό να μην είναι εκεί. Δεν έχει σημασία. Ήταν ένα κομμάτι του πρωινού, πολύ σημαντικό. Σίγουρα. Και για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν είναι ότι μπήκε για ένα μήνα και εξαφανίστηκε. Δεν νομίζω. Αυτά προς τον Αλφα που έμαθα ότι η Ηλιάκη λέει δεν κάλεσε στα γενέθλια την Κατερίνα την καινούρια. Αυτό το δούμε σε λίγο. Αναλυτικά για τώρα παρακολουθούμε τον αποχαιρετισμό του Πέτρου Κωστόπουλου. Εντάξει, η Ηλιάκη μπορεί να μην την κάλεσε από ζήλια. Τώρα ο Κωστόπουλος γιατί να μην καλέσει τον Πετρετζή. Η Ηλιάκη από ζήλια να μην καλέσει την καινούριο. Βέβαια. Άμα είσαι στα ζήτητα και οι άλλοι κάνουν εκπομπή. Στα ζήτητα είναι η Ηλιάκη. Όχι, δεν νομίζω. Δεν είναι. Έχει κάποια πρόταση. Για να μείνει στον άλλο. Καθόλου. Και κοίταξε να δεις τι θα γίνει. Περίμενε γιατί ο Άλφα κάνει πολύ μεγάλα ανοίγματα και σχέδια για πολλές εκπομπές. Οπότε εκτιμώ ότι η Ηλιάκη θα είναι σίγουρα μέσα στα
μέσα στο πρόγραμμα και στα σχέδια. Και είναι εντάξει, στο Άλφα πάρα πολλά χρόνια. Έτσι. Πήγανε, ήρθανε άλλοι. Και έχει αποδείξει επανειλημμένο Ελενάκη ότι ο Άλφα δεν αφήνει του ανθρώπου του. Και όχι μόνο δεν του αφήνει, αλλά του ξαναπαίρνει και πίσω. Επαναπροσλαμβάνει κιόλα. Και είναι από τα λίγα κανάλια. Γιατί αν ξέρουμε πολύ καλά, υπάρχουν κανάλια τα οποία αν σε πάρουν, φύγει από το κανάλι, δεν επιστρέφει. Σε καμία των περιπτώσεων. Ο Άλφα δεν είναι έτσι. Τζόρτζια Συρίχα κοντά μα. Καλό μεσημέρι και στο Τζορτζιάκι μα. Γεια σα, παιδιά. Όπως βλέπεις, Τζόρτζια, παρακολουθούμε συνεχώς την αποφώνηση την τελευταία μέρα του Πέτρου Κωστόπουλου. Περιμένουμε έτσι τις τελευταίες του λέξεις. Στεναχωρήθηκε. Πάντως ξεκίνησε την αποφώνησή του. Ξεκίνησε την αποφώνησή του λέγοντας ότι ξέρετε την απόφαση που έχω πάρει. Έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ, αλλά βέβαια δεν την παίρνω πίσω την απόφαση αυτή. Δεν την παίρνω πίσω, ωραία. Άρα λοιπόν, όμως, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Πέτρος Κωστόπουλος κάνει και κάποιες συζητήσεις για να κάνει βραδινό στο Μέγκα, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Στο Μέγκα ή σε άλλο κανάλι? Και στο Μέγκα, σίγουρα. Γιατί εγώ κάτι ξέρω για τον Άλφα και μάλιστα... Μα το είπανε, παιδιά, σήμερα. Του παίξαν ένα βιντεάκι. Ένα λεπτό. Θέλω το ρεπορτάζ λίγο της Τζόρτζιας, ναι. Λοιπόν, οι δικές μου πληροφορίες είναι ότι ο Πέτρος Κωστόπουλος θα συνεχίσει τη συνεργασία του με το Μέγκα, αλλά σε άλλο κόνσεπτ, σε βραδινής εκπομπής, η οποία, ξέρω εγώ, θα είναι τύπου βράδυ, αυτό παρουσίαζε και στον Αντένα. Αυτές είναι οι δικές μου πληροφορίες. Επομένως, δεν μπορούν να έχουν χαλάσει οι σχέσεις του Πέτρου Κωστόπουλου με το Μέγκα. Εξαιρετικές θα είναι. Τώρα, γιατί και πώς το πρωινό είναι και πρόβλημα το δικό του πρωινό ξύπνημα. Γιώργη, και δεν ξέρουμε ακόμα και τι θα συμβεί σου με την Παλατσινού. Προφανώς έγινε χθες το ραντεβού με το Μέγκα. Γιατί προχθές το βράδυ ο Κωστόπουλος, προχθές το μεσημέρι μάλλον ο Κωστόπουλος, ψιλοάδιαζε το κανάλι και έλεγε ότι εγώ δεν θα ξαναείμαι σε ένα κανάλι το οποίο δεν είχε τα link, είχε πολύ λίγο κόσμο, ήταν 5 δημοσιογράφοι αντί για 15. Δύο. Καλά, στο πρωινό αναφέρονταν. Ναι, εντάξει, δεν κρατάω και σημειώσει τι λέει. Άρα, απλά το ρεζουμέ λέω. Ναι, σωστά. Οπότε πάντως εγώ ξέρω ότι ο Κωστόπουλος. Οπότε τσάκησε και αυτό. Φοβάμαι ότι τσάκησε γιατί την Τετάρτη το βράδυ ο Κωστόπουλος ξέρω ότι έκανε ένα ψηλό. Αυτή τη στιγμή είναι δίπλα του Γιώργο, να πούμε, η Αγγελική Γιάννα Κοπούλη, αρχισυντάκτηρα του πρωινού, τώρα η Ξανθιά η κοπέλα. Ευχαρίστησε τον Άρη τον Καβατζίκη. Ωραία, να ακούσουμε λίγο. Που τόσο καιρό ήταν εδώ, ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Τον θέλαμε σήμερα, δεν μπόρεσε. Τη δικάρα μου τάπα προηγουμένως. Τον Άκη τα είπα όλα και του εύχομαι στα νέα του σχέδια, αυτά που θα δείτε και σε σόλο κλαρίνο από του χρόνου, Άκης Πετρατζίκης. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δημήτρη τον Ουγγαρέζο που ήταν αυτός. Ήταν αυτός ο παλιός που μας υποδέχτηκε και μας έμαθε. Αλήθεια, το ΑΒ, γιατί εγώ στην αρχή δεν ήξερα που μπαίνω, που βγαίνω, αλλά ενώ εδώ στο λόγο και ο Δημήτρης στάθηκε αρρωγός σε αυτή την ιστορία. Θέλω να ευχαριστήσω το κοριτσάκι το όμορφο, με τη φωνάρα την Ελισάβετ της Σπανού, η οποία εμπιστεύτηκε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και φοβότανε να βγει στο γυαλί, νομίζετε ότι όλοι δεν φοβούνται, φοβόταν και πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω την Τζέννη Παλατσινού. Διότι χωρίς την Τζέννη να μου τραβάει κλωτσές από κάτω, χωρίς να με κοιτάει με εκείνο το βλέμμα που σφάζει και ελέφαντα, χωρίς την Κρίνια δεν θα έβγαινε εκπομπή μέχρι το τέλος, θα με είχαν διώξει νωρίτερα. Οπότε την πρώτη μέρα είπα ότι σε αυτήν οφείλω ότι είμαι όρθιος εκεί και μιλάω την τελευταία ότι δεν με διώξανε νωρίτερα. Και τέλος... τέλος δεν υπάρχει κανένας άλλος. Εσένα δεν ευχαριστήσω. Έχει φορτιστεί συναισθηματικά ο Πέτρος. Είναι πολύ. Γενναιόδωρος. Και σας είπα ότι ένας από τους λόγους που φοράει τα γυαλιά και γι' αυτό έκανα έτσι πριν και σας είπα έβγαλε τα γυαλιά. Ίσως άκουσε και αυτό που είπαμε, γιατί ξέρω ότι ο Πέτρος παρακολουθεί τα πάντα, όχι ο ίδιος, αλλά οι συνεργάτες του. Νομίζω ότι τα γυαλιά ήταν για να κρύψουν αυτή τη συγκίνηση.
Έχω την εντύπωση αυτή πάντως, ότι στο τέλος, τελευταίες λέξεις, λίγο έσπασε η φωνή. Να βλέπουμε τώρα λίγο, ναι. Γενναιόδωρος όμως ήταν με τους ανθρώπους. Μπορώ να πω κάτι επάνω σε αυτό, παιδιά. Εδώ μια απίστευτη αγκαλιά με τη γυναίκα του. Νομίζω ότι αυτό, συγγνώμη σε διακόπτω Τζόρτζι, αλλά ξέρεις, καμιά φορά η εικόνα είναι ισχυρότερη. Ναι, βέβαια. Περάσανε πολύ δύσκολο χειμώνα, παιδιά. Τώρα περάσανε και προσωπικά δύσκολα, γιατί είχαν τα προβλήματα με τα δικαστήρια και όλα αυτά που τα είχαμε δει σε συνδέσεις. Η Τζέννη είναι ένα πρόσωπο το οποίο τον έχει στηρίξει πάρα πολύ. Και μια Τζέννη, η οποία δεν ήταν καθόλου σίγουρη, γιατί είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία λίγο πριν την έναρξη του πρωινού, ότι θέλει να βρίσκεται στο πλευρό του Πέτρου, όχι με την έννοια που μπορεί να φανταστεί κάποιος, αλλά αν μπορεί και αν έχουν τη δυνατότητα, γιατί ακριβώς επειδή ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά αυτή που τους περίμενε, φοβόταν μήπως η έκθεση και των δύο τους έκανε κακό. Είχε κακό αποτέλεσμα στις υποθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Αλλά τελικά έκανε το χατήρι του Πέτρου και τον στήριξε και όπως ο ίδιος παραδέχτηκε. Εάν δεν ήταν η Τζέννη κοντά του, θα με είχαν διώξει πολύ νωρίτερα. Ναι, κοίτα, ένας άνθρωπος που ήταν πάντα από πίσω του και τον στήριζε όταν εκείνος πήγαινε να πέσει. Γιατί, όπως είπε και εκείνος, είναι μια γυναίκα η οποία μπορεί να μην της φαίνεται, μπορεί να φαίνεται κρυσταλλένια, αλλά είναι πολύ δυνατή. Πιστεύω, παιδιά, φαντάζομαι ότι ο Πέτρος θα φύγει, θα πάει ένα Σαββατοκύριακο να ξεκουραστεί. Για την Τζέννη είμαι σίγουρη. Στη Μύκονο, γιατί και το προηγούμενο στη Μύκονο δεν ήταν έτσι. Και το παραπροηγούμενο στη Μύκονο ήταν. Για την Τζέννη είμαι σίγουρη. Για τον Πέτρο, νομίζω, θα ήθελα πολύ να το ρωτήσω, νομίζω ότι από τη Δευτέρα Τρίτη θα αρχίσει να νιώθει τη στέρηση του πρωινού. Βέβαια. Γιατί όπως και να το κάνεις, αυτή η καθημερινότητα να δημιουργεί μια συνήθεια περίεργη. Πάντως το ρεπορτάζ λέει ότι θα είναι η Τζέννη Παλάτση. Μπορώ να πω κάτι. Βεβαίως, Τζόρτζι, ο λόγος είναι. Μου κάνει εντύπωση εμένα προσωπικά. Εγώ πραγματικά με όλο αυτό που είδα, είχα μέσα στο μυαλό μου και βάσει κάποιου ρεπορτάζ που είχα κάνει λίγες μέρες πριν, ότι μέσα από, τους ανθρώπους που δούλεψαν εκεί στο πρωινό, ότι θα συνεχιζόταν η συνεργασία του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζέννης Παλατσινού. Και το κανάλι του, το Μέγκα, είναι ένα κανάλι το οποίο πολύ δύσκολα αλλάζει συνεργασίες. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν δίνει μια ευκαιρία και ξαφνικά πετάει τους ανθρώπους στον δρόμο. Ναι. Συνεχίζει να έχει μια επιμονή, μια υπομονή στο να διατηρεί κάποιες συνεργασίες και να βλέπει σιγά-σιγά πού θα καταλήξει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μου φαίνεται φοβερά περίεργο το γεγονός ότι έσπασε η συνεργασία Κωστόπουλου και Μέγκα Georgia, από την πρώτη και όλη χρονιά. Τζόρτζια, yeah. Πάντως εμείς στο ρεπορτάζ που είχαμε, ήταν ένα δοκιμασμένο προϊόν, το οποίο δεν ήταν κάτι διαφορετικό από αυτό που είχαν προσφέρει. Πρόσεξε όμως, ήταν δοκιμασμένο προϊόν. Όμως κατάφεραν και μπήκαν στο κλίμα. Δοκιμασμένο προϊόν, ναι. με άλλα συστατικά. Ο Κωστόπουλος, ναι. Έχει τρελό εκτόπισμα ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να γίνει ούτε λιάγκας, ούτε Συρίχα, ούτε Πολυκάρπου, ναι. ούτε Σκορδά μπορεί να γίνει Μπαλατσινού. Δηλαδή ο κάθε άνθρωπος έχει είναι μοναδικός, έχει τη δική του προσωπικότητα. Συμφωνώ. Είναι μέγα λάθος για μένα, είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να συμβεί στην τηλεόραση. Να μιμήσει κάποιον άλλον. Έχεις ημερομηνία λήξεως. Συμφωνώ. Από την άλλη μπορεί συμφωνώ να... Συμφωνώ μαζί σου βέβαια. Βέβαια, το τελευταίο διάστημα να πω, εδώ και μία εβδομάδα, υπάρχει και μία φημολογία ότι ο πιθανότερος, ο οποίος αντικαταστάτης του πρωινού, ο οποίος ήδη συζητάει μυστικά για την ώρα, είναι ο Μάρκος Εφερλής. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Γι' αυτό ακούστηκε μέσα, ανάμεσά μας είναι ο παρουσιαστής. Ένας από τους παρουσιαστές. Ένας από τους παρουσιαστές που θα. Όχι, θα είναι ο παρουσιαστής του Δέστε τους ουσιαστικά, είπε ο Κωστόπουλος. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Κωστόπουλος. Για τον Άλφα. Ναι, για τον Δέστε. Για τον Άλφα. Η Τζόρτζια ισχυρίζεται ότι είναι το πρωινό του Μέγκα. Για τον Μέγκα σου λέει, δεν σου λέει για τον Άλφα. Σήμερα πάντω στην εκπομπή. Δεν μιλάω για τον. Ήταν καλεσμένο ο Μάρκος Εφερλής. Και αναφέρθηκε ο Πέτρος Κωστόπουλος όταν συζητούσαν για τον Νίκο Μουτσινά. Γύρισε και του είπε ότι αυτός που θα σε αντικαταστήσει είναι καλεσμένος μας σύντομα. Και το πλάνο πέφτει πάνω στο Μάρκο Σεφερλή. Δεν έγινε. Τέλος πάντων, σημασία γιατί μιλούσαν για τον Α, δεν λέγανε για τον Μέγκα. Όχι, αυτό για τον Α. Το ρεπορτάζ της Τζόρτζιας όμως λέει ότι κατά πάσα πιθανότητα. Μάλλον έχει πέσει το όνομα του Σεφερλή. Στο τραπέζι για την παρουσίαση του πρωινού. Στο τραπέζι για, ναι, για παρουσιαστή του πρωινού. Από ακριβώς, την άλλη, βέβαια. Αυτό είναι κάτι στο οποίο έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν ο Μάρκος επί Αντένα. Με την Ελεονόρα. Ναι. Με μικρότερο ρόλο όμως, Χριστίνα, γιατί θυμάσαι τότε ήταν άλλες παρουσιάστρες οι οποίες. Πάντως, Τζόρτζια, ακούγεται ότι το Μέγκα αυτό που θέλει πιο έντονα να κάνει είναι να βρει τρεις γυναίκες και τα δοκιμαστικά μάλιστα λένε ότι ξεκινάνε από την επόμενη Δευτέρα, από την Δευτέρα που μας έρχεται τώρα. Για να δούνε αρκετές γυναίκες. Αυτό λένε.
Αυτό έχουμε μάθει τώρα εμείς από το Μέγκα. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει. Μπορεί να είναι ο Μάρκος ο κεντρικός και να πλαισιώνεται από τρεις γυναίκες, ίσως. Ακριβώς, ναι. Θα ακούσουμε δεν πολλά το ξέρω τώρα. Αυτό που λες, ούτε γνωρίζω κάτι τέτοιο. Εγώ σας λέω απλώς την πληροφορία που είχα εκ των έσω για την συνεργασία αυτή που συζητείται ακόμα, έτσι. Εγώ όλα είναι πιθανά και πάντως δεν θα είναι στο Μέγκα. Μια χαρά. Πάντως δεν με χαλάει. Θα μου άρεσε έτσι όπως το είπε η Έλενα τώρα, κεντρικός ο Σεφερλής μαζί με τρεις-τέσσερις γυναίκες. Δεν είναι κακή εικόνα, δεν είναι κακή ιδέα. Τώρα το θέμα είναι το εξής. Είναι πρωινό, καταρχήν είναι ένα αγαπητό πρόσωπο το οποίο εντάξει, θα ακολουθηθεί η συνταγή των τελευταίων ετών και θα είναι Σεφερλής Τζαβαλιά. Ή θα είναι μόνος του Σεφερλής με μπαλατσινού δηλαδή, και θρασκιά να και τέτοιο. Ο Σεφερλής θα πηγαίνει το βράδυ στο θέατρο. Συγγνώμη. Συγγνώμη Γιώργο. Εγώ ξέρω, παιδιά, μόνο το Σεφερλή. Τώρα, okay. Από παιδιά, εκεί και ο Σεφερλής όμως έχει καθημερινό θέατρο. Δεν νομίζω ότι θα πάει. Ότι εγώ το δικό μου ρεπορτάζ. Δεν προλαβαίνει ουσιαστικά. Εντάξει, ο καθένας καταφέρει το ρεπορτάζ του και. Παιδιά, και στο πρωινό, όταν αλλιώς... ήταν, επειδή με τον Μάρκο ήμουνα στο πρωινό και την Ελεονόρα, ο Μάρκος είχε θέατρο και ερχόταν κάθε πρωί στις 8.30 ώρα. Έτσι, δεν ήταν ο κεντρικός παρουσιαστής τότε, αλλά ερχόταν. Πάμε λίγο πίσω, λοιπόν, λίγες ώρες πίσω στο πρωινό σήμερα του Μέγκα και να ακούσουμε τον Άκη Πετρετζίκη πώς διαχειρίστηκε το τελευταίο. Ημέρα. Να δούμε τι είπε ακριβώς. Γιατί γύρισε στον Πέτρο και έκανε. Είπε ξύπνη. Ναι, εντάξει, ενώ όλο το χειμώνα ακούγαμε ότι υπήρχε μία ένταση και έβλεπε έναν εκνευρισμό. Κάποια άλλο είχε εμφανιστεί. Το είδαμε κάτι διαφορετικό. Πάμε να το δούμε. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και τους δύο. Πραγματικά ήταν μια ξεχωριστή χρονιά. Είστε και οι δύο τρομεροί άνθρωποι και δεν το λέω γιατί πρέπει να το πω στην κάμερα, αλλά πραγματικά είστε δύο άνθρωποι πάρα πολύ χαρούμενοι. Θα σας πω ότι η Τζέννη ποτέ δεν ήρθε στο στούντιο ούτε μια φορά που να είναι στεναχωρημένη. Πάντα ήταν ένας χαρούμενος άνθρωπος. Πάντα είστε δύο άνθρωποι που θα ρωτήσετε τον άλλον τι κάνει. Θα του πείτε καλημέρα, που το καλημέρα για μένα είναι το πιο βασικό πράγμα που υπάρχει. Όταν λες καλημέρα σημαίνει πως είσαι σωστός άνθρωπος. Άμα δεν πεις καλημέρα σημαίνει πως έχεις προβλήματα. Γενικά θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που δουλέψα μαζί σας. Θέλω πάρα πολύ να ξανασυνεργαστούμε σε οτιδήποτε κάνουμε. Εύχομαι να είστε και του χρόνου στο πρωινό, γιατί πραγματικά είσαστε καταπληκτικοί. Και άσχετα που ο Πέτρος λέει ότι δεν θα είναι, θα είναι και θέλω να είναι εγώ τουλάχιστον για να προσπαθήσει. Δεύτερη χρονιά θα δει ότι και γι' αυτό να θα είναι πιο εύκολο. Το πρώτο είναι το δύσκολο, όπως και για μένα το πρώτο ήταν το δύσκολο. Οπότε δεύτερη χρονιά θα είναι σίγουρα πιο εύκολο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας αγαπώ πάρα πολύ και εύχομαι να μην χαθούμε το καλοκαίρι. Δεν θα το χάσετε καθόλου, θα το βλέπετε εκεί που σας είπα. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Μέγκα, όλους κάτω, τον κύριο Λοΐζο, τον Φώτη, την Κατραβά, τον κύριο Σούπο, όλους. Ευχαριστώ την ομάδα μου, ευχαριστώ όλα τα παιδιά εδώ πέρα, την αξιτάκτριά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το σκηνοθέτη μας, όλα τα παιδιά, κάμεραμάν, όλους. Ειλικρινά, 4 χρόνια έχω περάσει τόσο ωραία και ανυπομονώ κάθε μέρα να ξυπνήσω να έρθω στο πρωινό. Έχει γίνει μέρος της ζωής μου. Σας αγαπώ πολύ όλους εσάς. Να περάσετε καλό καλοκαίρι. Θα πούμε πιο μετά. Και θα μας πεις και ένα τραγούδι. Και θα πω και ένα τραγούδι. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς. Πάρα πολύ. Αυτά. Το πιο γλυκό παιδί. Γεια σας. Καλό καλοκαίρι, ε. Τι γλυκός. Η ωραία γλυκό που κλείνει το φινάλε όταν τελειώνει. Ωραία, και ναι, φεύγουν κάποιοι. Αυτό σκεφτώ, βρες η μέσα μου, το ίδιο πράγμα σκεφτεί. Δηλαδή πόσο δεν μπορώ ώρες και σκέφτομαι ότι θέλω ένα κουβά για να θυμηθώ. Ναι, δεν το λέω, αλλά είναι η τηλεόραση λίγο τύπου σου έρχεται μια ναυτία. Δηλαδή, όταν ξέρεις ότι αυτοί οι άνθρωποι μπαίνουν μέσα σε ένα χώρο και δεν μιλάνε. Και δεν αναφέρομαι στον Πέτρο Κωστόπουλο και στην Παλατσινού, έχουμε δουλέψει ούτε στη Λαμπύρη. Υπάρχουν παρουσιαστές που μπαίνουν στο χώρο και όχι μόνο γυρνάνε όλοι ανάποδα και δεν θέλουν να τους δούνε. Πες μου ότι τώρα κυνηγάει ο Πετρετζίκης να του πούνε καλημέρα για να του φτιάξουν τη μέρα. Εντάξει, είπαμε, τηλεόραση μια ωραία ατμόσφαιρα, ωραία και τα καμαρίνια. Αλλά παιδιά, είναι μια δουλειά που όπως όλες τις δουλειές πας και δεν μιλάς με τον ταμείο γιατί είσαι στραβωμένος. Έτσι είναι και η τηλεόραση και πολλές φορές οι φιλίες είναι πολύ μούφα. Πάντως και στο Μέγκα μου χρονιά όμως, Γιώργο. Εντάξει, μου. Επειδή είναι τελευταία μέρα, ας δεχθούμε ότι ήταν μια πολύ ωραία χρονιά για όλους. Τώρα θα μου πεις, αν ήταν τόσο ωραία χρονιά, αν όλα δούλεψαν τόσο σωστά, ποιος είναι ο λόγος να διαλυθεί αυτή η ομάδα. Και δεν τα θυμάσαι και στο τέλος. Πάντως ο Πετρετζίκης είπε, επειδή το σημείωσα, ότι όταν λέει μπαίνεις σε ένα χώρο και δεν λες καλημέρα, σημαίνει ότι έχεις προβλήματα. Που σημαίνει ότι κάπου έφαγε τη φόλα και αυτός, αλλά δεν μας το έχει πει τόσα χρόνια. Δεν νομίζω να έλεγε για τη Φέη και τον Γιώργο, γιατί υποθετικά. Μπορεί, δεν ξέρω γιατί το λέει. Μπορεί να φερόταν σε αυτή τη χρονιά, αλλά νωρίτερα. Το είπε όμως. Άμα εγώ πω ότι στον ένα χρόνο με τη Λαμπύρη πέρασα πολύ ωραία, αλλά άμα δεν σου μιλάνε κάποιος έχει προβλήματα, σημαίνει ότι για κάποιον το λες. Έτσι είπε και ο Πετρετζίκης. Πάντως και η ομάδα του πρωινού, για να τα λέμε όπως είναι, γιατί μιλάμε και με κόσμο, δεν καλοπέρασαν και με τον Κωστόπουλο.
Και φαινόταν αυτό άλλωστε. Ναι. Και είχαν ακουστεί και δικές μας πληροφορίες και από εφημερίδες είχαμε ακούσει. Δεν φαίνονται, μιλάω παιδιά. Δεν μιλάω για τους που φαίνονται απαραίτητα. Ναι. Από κάτι. Εντάξει, παιδιά, όταν υπάρχει ένα πρόγραμμα στον αέρα που έχει 30 άτομα, η τηλεόραση είναι ένα ομαδικό σπορ και κανονικά πρέπει να είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα για να βγαίνει ένα σωστό πρόγραμμα στον αέρα, έτσι. αυτή είναι η λογική. Όταν λοιπόν βρίσκεσαι με άλλους 20 ανθρώπους, με κάποιους θα είσαι καλύτερα, με κάποιους είσαι χειρότερα, δεν γίνεται να είσαι και με τους 20 κάθε μέρα το ίδιο. Επίσης, δεν έχεις την ίδια ψυχολογία κάθε μέρα, ρε παιδιά. Συγγνώμη, και υπάρχουν άνθρωποι. Ναι, Τζόρτζια, ένα λεπτό, Γιώργο μου. Τζόρτζια. Ναι, γιατί εγώ είμαι και εκτός στούντιο και εντάξει, σας ακούω πολύ, ξέρεις με. Ναι. Λοιπόν, εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι ότι από τη στιγμή που όλοι στοχεύουμε στην πρωτιά και υπάρχει μια ομάδα, το μόνο βέβαιο και σίγουρο είναι ότι θα υπάρχουν και κόντρες, θα υπάρχουν και καυγάδες, θα υπάρχουν και φωνές. Ποτέ σε μια ομάδα δεν λειτουργούν όλα ομαλά και ήρεμα. Πόσο μάλλον όταν αυτή η ομάδα βγαίνει και προς τα έξω και πόσο μάλλον όταν λειτουργούν άλλοι κανόνες και άλλα πράγματα εκεί πέρα μέσα για το ποιος θα προβληθεί, ποιος θα φανεί περισσότερο, ποιος θα κάνει την καλύτερη δουλειά και όλα τα σχετικά και ποιος θα εισπράξει τα περισσότερα μπράβο και θα βγει μπροστά. Και επίσης, Νατζιάκη, αυτό που λες, μια υποσημείωση. Γιατί εγώ θέλω να λέω πράγματα, να ξέρει και ο κόσμος ακριβώς πώς είναι αυτή η δουλειά. Γιατί φαίνεται μόνο το μπροστά. Πίσω δεν ξέρει κανείς τι γίνεται. Mm. Και πάντα δεν θέλω να το κάνω συγκεκριμένο, αλλά συμβαίνει 100% και δεν είμαι αυτό που λες. Ξέρουμε επίσης και όλους αυτούς που μανιωδώς αναζητούν την τηλεθέαση της δικής τους στιγμής. Τύπου, όταν βγήκα εγώ πόσο έκανα, έκανα παραπάνω από την Πολυκάρπου, άρα εγώ είμαι καλύτερη από την Πολυκάρπου, άρα σηκώνω τη μύτη μου ένα κλικ πιο πάνω. Και επίσης να σου πω ότι... είναι τραγικό απλά. Υπάρχει ένα... Τραγικό, ξετραγικό, είναι δεδομένο. Είναι αλήθεια. Και δεν μπορεί να με διαψεύσει κανείς αυτό. Λεπτό, λεπτό υπάρχει κόσμος που παρακολουθεί τις εμφανίσεις του. Γιώργο, να ξαναδώσω στην Τζόρτζια το λόγο γιατί τον πήρα. Κάτι πολύ πικάντικο τώρα, δεν πειράζει. Θέλω λοιπόν να συμπληρώσω σε όλο αυτό. Και αυτό που λέει ο Γιώργος, ότι ποτέ οι σχέσεις δεν είναι ομαλές ανάμεσα σε ανθρώπους που δουλεύουν γι' αυτό το τέρας εντός εισαγωγικών που λέγεται είτε τηλεόραση είτε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όλοι αποζητάμε ναι μεν το καλύτερο, αλλά το σίγουρο είναι ότι υπάρχουν οι διαφωνίες, υπάρχουν κάποιες και οι διαφωνίες, ξέρεις, φέρνουν τον εκνευρισμό. Ο εκνευρισμός μπορεί να φέρει και μέρες που μπορεί να μιλήσει με κάποιον. Δηλαδή όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα και ποτέ δεν μπορούμε να κάνουμε. Φυσικό είναι λοιπόν όταν τελειώνει μια σεζόν να αφήνουμε πίσω τα άσχημα πράγματα και να καθόμαστε να σκεφτόμαστε μέσα στο μυαλό μας τα ωραία πράγματα, γιατί ζούμε και ωραίες στιγμές μέσα σε κάποιες συνεργασίες. Μπορεί να είναι και πιο λιγότερες, αλλά σίγουρα ζούμε. Λοιπόν, πολύ πιθανόν είναι να σε πιάνει μια ανάμνηση και αυτό το αχ, τι ωραία που περνούσαμε τότε. Ασφάλεια, Τζόρτζια, μισό, παιδιά, δεν τα λέμε όλα στον κυλεμένα. Γιατί ο Πετρετζίκης και ο Ουγγαρέζος μείναν εκεί πέρα. Θα πάμε στην άλλη ομάδα. Φαντάζομαι ότι θα έχει κανένα. Και δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε το προηγούμενο. Θα πάμε στην άλλη ομάδα και να το ονοματίσουμε κιόλας, που είναι Μουτσινάς, Λιάκη, καινούριου, οι οποίοι δεν μιλάνε καν μεταξύ τους, έτσι. Αυτοί κι αν έχουν περάσει μετά τους αγάπες λουλούδια και ασπασμούς και φιλιά και από εδώ μέντοράς μου και από εκεί τέτοια μου, η μαθητριά μου και τα σχετικά. Κουμπάρι ήταν καλέ, κανονικά. Σφαγμένοι είναι, έτσι. Θα τα δούμε αυτά μέσα στις διαφημίσεις. Τζορτζία, άνω τελεία, πρέπει να πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ με τον Πέτρο και να πάμε αμέσως στο άλλο στρατόπεδο, όπως ακριβώς το είπε. Σας έκανα πάσα, εντάξει. Μια χαρά, τέλειο. Εξελέτε και πάλι κοντά σας Πέτρος Κωστόπουλος από τα πλατό του Μέγκα κατευθείαν στα πλατό του Sky και στο Excellent. Καλό μεσημέρι, Πέτρο μου. Καλό καλοκαίρι. Γεια σου, Χριστίνα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό και σε σένα σε καμιά εβδομάδα. Σε καμιά εβδομάδα δεν θα το έλεγα. Σε κανένα μήνα, αν μου το πεις. Θα καθίσετε ακόμα ένα μήνα εκπομπή. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας εμείς ακόμα. Καλό σε χόντων, βέβαια, έτσι. Πρώτα Θεός και όλα αυτά τα. Ναι. Λοιπόν, ερώτηση πρώτη. Γιατί φοράς τα γυαλιά σου που με βάλει στοιχήματα εδώ με τα παιδιά? Για να κάνουν τον ωραίο. Ωραίος είσαι, άρα άλλος είναι ο λόγος.
Ναι, καμιά φορά μπορεί να γυάλισαν. Έτσι, καλά το καταλάβαμε λοιπόν, ειδικά προς το τέλος της αποφώνησης, διότι την παρακολουθήσαμε ζωντανά, έχω να σου πω. Ήτανε πουλή η μετάδοση. Να σου πω πώς είναι, μετά την απόφαση που πήρα, άρχισαν να πιάνουν διάφορα συναισθηματικά, γιατί πέρα από την πλάκα πρέπει να πέρασα την καλύτερη χρονιά της ζωής μου στην τηλεόραση. Δεν το πίστευα, αλλά νομίζω ότι πέρασα την καλύτερη χρονιά στην τηλεόραση. Και αυτό οφείλεται στους ανθρώπους που βρήκα εδώ. Δηλαδή ήταν τρελό αυτό το οποίο συνέβη. Δεν πίστευα, ξέρεις, γιατί έκανα μαγνητοσκοπημένη. Ναι. Και δεν είχα την εμπειρία, ξέρεις, του live που οι άνθρωποι πώς σε βοηθάνε, γιατί αν δεν υπάρχουν οι άλλοι, έπαινα εγώ λιώμα μέσα στο κανάλι και αυτοί με ανεβάζανε. Ήταν υπέροχα παιδιά και δουλέψαν τα κόκκαλα βγαλμένη γι' αυτό. Και συγκινήθηκα πάρα πολύ. Έκανα πάρα πολύ. Αυτό. Τι πήγε στραβά λοιπόν? Και αποφάσισες. Τίποτα δεν πήγε, τάστησα. Τάστησα με την έννοια, όχι εδώ για το πρωινό. Εγώ απλά μετά το πρωινό πάω σε μια δουλειά που κάνω, αυτή με τα site και με τα περιοδικά τα ηλεκτρονικά, και δουλεύω μέχρι τις 9 το βράδυ. Από ό,τι ξεκινάω 7.30 και τελειώνω 9, πάω σπίτι 10 και μετά είμαι έτοιμος για κατάρρευση. Γιατί 14ωρο είναι δύσκολο. Αυτό και το γνώριζες πιο πριν όμως, δηλαδή υπολογίζεις τις ώρες σου. Όχι, δεν το υπολογίζω. Δεν πιστεύω ότι θα φτάνω. Δεν πιστεύω ότι το 3ωρο live σου στεγνώνει τον εγκέφαλο τόσο πολύ. Και μετά δεν έβγαινε. Δεν είχα δουλέψει πολλά και 14,5 ώρες. Είναι πάρα πολλές. Και δεύτερον, είχε αποδιαρθρωθεί η ζωή μου, η προσωπική. Δηλαδή δεν μπορούσα να πάω μια βόλτα, δεν μπορούσα ούτε στις 7 ώρες να πάω. Αλλά κυρίως θέλω να ρίξω το βάρος μου σε αυτό που κάνω. Βγάζω και ένα site τώρα. Πιστεύω θα είναι σαν τα πράγματα που έκανα παλιά. Μακάρι. Το τώρα-τώρα, το οποίο θα είναι κάτι σαν το click on down on town, αλλά καμία σχέση, με την έννοια ότι αυτό θα είναι ηλεκτρονικό. Δηλαδή. Και θέλω να κάνω αυτό που έχω κάνει παλιά, Χριστίνα. Δηλαδή, που σημαίνει ότι καλεσμένους τους οποίους είχες στο Μέγκα και έκανες αυτή τη δήλωση, που ξέρεις τι συνέβη μετά τη δήλωσή σου, θα έχεις στο ηλεκτρονικό σου περιοδικό. Βεβαίως. Μα δεν είπα η δήλωσή μου, δεν κατάλαβα τι έγινε μετά. Πες μου, γιατί χάνω, δεν διαβάζω για τα πάντα. Μα έστειλες και την απάντησή σου χθες, θεωρώντας ότι από τον Α σχολιάστηκε περίεργα. Ναι. Μπέρδεψαν κάποιοι ανάμεσα στους καλεσμένους και στα θέματα, ξέρεις, του κουτσομπολιού, ξέρω εγώ πώς λέγεται αυτό το πράγμα του τραπεζιού που μιλάμε. Όπου υπάρχει και μια επικαιρότητα η οποία δεν με αφορά. Αυτό δεν αφορά τους καλεσμένους. Τους καλεσμένους απλά, ξέρεις, το βράδυ μπορεί να φέρεις και άλλους στην κόσμο. Είχα και πολιτικούς, είχα και ανθρώπους κοινωνίας, είχα και ανθρώπους που κάνανε κάτι μια στιγμή. Αυτό εννοώ, και όχι μόνο θέατρο ή τραγούδι. Πέτρο μου, όταν είχαμε μιλήσει πριν ξεκινήσεις, που θυμάσαι ούτε καν είχες υπογράψει, και σου λέω τι θα είναι αυτό, βρε Πέτρο μου, πώς θα είναι το. Και μου λες θα είναι ένα πρωινό, αλλά όπως θέλω εγώ να είναι. Ένα διαφορετικό. Πιστεύεις ότι το κατάφερες αυτό? Ήταν το πρωινό που θέλεις να κάνεις? Όχι ακριβώς. Εκείνο που πιστεύω ότι κατάφερα είναι να το αλλάξω μέσα στο ίδιο. Δηλαδή στην ουσία πρόκειται για μια ίδια δομή που πίστευα πρέπει να είναι λίγο αλλιώς. Αλλά το θέμα είναι ότι πιστεύω αν έγινε κάτι είναι ότι βγήκε πιο, δεν θέλω να πω κάτι και να θεωρηθεί ότι ούτε σφήνα για κάποιον. Τέλος πάντων βγήκε πιο πολύ πέτρικο. Τι να σου πω τώρα. Βγήκε πιο πολύ πλάκα, πιο πολύ χαβαλές, πιο πολύ βαριέμαι το κουτσομπολιό γιατί δεν με ενδιαφέρει. Απενεχοποιημένο δηλαδή. Μια σεμνότητα απέναντι σε ανθρώπους που περνάνε δύσκολες στιγμές με τον άλφαβητο τρόπο, να μην πειράξω ζευγάρια, να μην ξέρω. Ένα πράγμα το οποίο είναι διαφορετικό και όχι χοντράδες εκφράσεις. Δηλαδή, αυτό δεν ήθελα. Αυτό έγινε. Ότι βγήκε μια άλλη αισθητική. Γιατί βγήκε η αισθητική του Πέτρου, όπως υπάρχει η αισθητική της Χριστίνας, υπάρχει η αισθητική της Μαρίας, ξέρω εγώ. Παρ' όλα αυτά, δήλωσε στην αποφώνησή σου ότι αν δεν ήταν η Τζέννη στο πλευρό σου, θα σε είχαν διώξει νωρίτερα. Αυτό το λέω γιατί μου φεύγουν κάτι κουβέντες καμιά φορά. Γι' αυτό το λέω κι εγώ. Και με αυτό έγινε. Και κουβέντες οι οποίες το βράδυ σου φαίνονται κανονικές. Ή κουβέντες οι οποίες είναι αθώες για μένα. Ο καθένας έχει το δικό του, την δική του αισθητική στις λέξεις, στο λεξιλόγιο. Και η δική μου σημειολογία λέει ότι άμα αφήσεις πάρε τον μπούλο, δεν είναι κάτι κακό. Είναι τίποτα. Το λέει και η μαμά μου, καταλαβαίνεις. Είναι καθημερινό. Ναι, μου φύγει καθημερινά. Πέτρο, η Τζέννη Μπαλατσινού ήταν δική σου επιλογή ή του σταθμού? Η Τζέννη Μπαλατσινού ήταν δική μου επιλογή στο τέλος. Είπαμε στην αρχή να μην κάνουμε μαζί. Αλλά αφού δοκιμάσαμε μαζί με την Έλενα Νικετραβά και άλλους διάφορες κυρίες,
αποφασίσαμε ότι η καλύτερη είναι η Τζέννη και εγώ είμαι πολύ χαρούμενος γιατί πιστεύω η Τζέννη, δεν ξέρω, θέλω να μου πεις και εσύ, έκανε μια τρομακτική εξέλιξη μες τη χρονιά. Το έχω πει πολλές φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή ότι για μένα, αν με ρωτούσαν ποιοι είναι οι κερδισμένοι, ποιες είναι οι εκπλήξεις της χρονιάς, η Τζέννη Παλατσινού είναι μέσα στις εκπλήξεις. Ξέρεις. Ήταν αλματώδης η πρόοδος και μας έβγαλε ένα πρόσωπο το οποίο δεν γνωρίζαμε ότι έχει. Ναι, γιατί δεν ήταν κρατημένη μέσα, ήταν πιο πολύ, ξέρεις. Είσαι λίγο καταπιεστικός άντρας, νομίζω. Μαμά, είμαι καταπιεστικός άντρας, εγώ, είπες. Έτσι, ναι, έτσι νομίζω. Ναι, και γι' αυτό άφηνα τη γυναίκα μου να αμφίζει, έτσι. Της έδωσες χαρά, τώρα βρήκε τον εαυτό της. Η Τζέννη θα είναι του χρόνου τουλάχιστον, να συνεχίσει να είναι ο εαυτός της. Δεν ξέρω καθόλου τι θα κάνει το κανάλι για την επόμενη χρονιά. Ούτε με ενημερώνω, ούτε ξέρω, ούτε ρωτάω, ούτε τίποτα. Δεν ξέρω ειλικρινά τίποτα. Εάν κάνατε μία συζήτηση για το πρωινό, γιατί είχαμε ακούσει ότι συζητάτε, το λέτε από εδώ, τα λέτε από εκεί. Αν σου λέγανε, OK, Πέτρο, πάρ το πάνω σου και πήγαινε το όπως θες εσύ αυτό το πρωινό, θα άμενες. Όχι, γιατί συζητήσαμε έτσι και δεν θα κάνουμε αλλαγές. Αλλά το είχαμε άνοιξει σε μια στιγμή. Κατάλαβα ότι εγώ θέλω να κάνω, κατά βάση, θέλω να κάνω τηλεόραση. Αν μου τύχει, μπορεί και να μην μου τύχει. Και να πάω στον ΟΑΕΔ, το τηλεοπτικό. Αλλά κατά βάση αυτό που θέλω να κάνω είναι να ξαναχτίσω ένα μαγαζί, Χριστίνα μου. Αυτό που μου πάει, αυτό που έχω μάθει τόσα χρόνια. Θέλω να χτίσω ένα μαγαζί. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να σώσω την ψυχή μου. Υπήρχαν στιγμές που θεώρησες ότι αυτό σε υποτιμά, χωρίς αυτό να σημαίνει τίποτα για εμάς τους υπόλοιπους. Πρόσεξε. Όχι, ο καθένας έχει τη δική του προσωπικότητα, τους δικούς του στόχους και πλαίσιο. Ξέρεις πάρα πολύ καλά το ανήκει πρόσωπο στο οποίο, για το οποίο η μυθολογία είναι τεράστια. Για τον άνθρωπο τα λόγο. Αλλά θυμάμαι στην αρχή που κάποιοι άνθρωποι λέγανε από κατά τη ο Κωστόπουλος να κάνει πρωινό και τέτοια. Άρα αυτά οι γελιότητες με την έννοια πια ότι εγώ έχω ξεκίνησει ως ταξιτζής, ο ίδιος, τα καλοκαίρια. Έχω γκρεμίσει κτίρια, ξέρεις με Παλντά, στο Παρίσι για να σπουδάσω. Έχω κάνει κλέφτης, όχι ποδηλάτων, αλλά ρόδες από αυτοκίνητα εκεί και βιβλία, για να διαβάσω γιατί δεν είχα μία. Έχω κάνει γκαρσόνι, DJ, χορευτής λαϊκών, όχι λαϊκών, δημοτικών χωρών σε ταβέρνα στο Παρίσι. Τα έχω κάνει όλα. Οπότε νομίζω ότι τιμή μου ήταν να κάνω το πρωινό και πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος είναι τιμή του να δουλέψει τη δουλειά που δουλεύει και δεν αισθάνθηκε καθόλου ρηγμένος. Ίσα-ίσα ανακάλυψα και ένα άλλο κόσμο, τελείως διαφορετικό. Και χάρηκα που πήγε καλά η εκπομπή γιατί το πήρα μανιάτικο μετά από δύο μήνες. Κάποια στιγμή όταν βγήκατε εκτός πλατό λόγω των εκλογών είπες... ευτυχώς αλλάξαμε, ανέβηκαν τα νούμερα γιατί βγήκαμε έξω, φύγαμε από αυτή την κατάσταση του πλατό, την καντεμιά, κάτι είχες πει, την κατάρα, ναι. Ναι, δεν είχε καμία σχέση. Ναι, πίστευα γενικώς ότι όταν αλλάζεις μετά από τρία χρόνια μια εκπομπή, ότι καλά είναι να αλλάξεις και το σκηνικό. Επίσης, να βρίσκεις μια ύλη για τον άνθρωπο που ταιριάζει. Άλλη ύλη πηγαίνει σε σένα, άλλη πηγαίνει στην Λεωνόρα, ξέρω εγώ, άλλη πηγαίνει στη Μενεγάκη, άλλη πηγαίνει στο Λιάκα, άλλη στον Κωστόπουλο. Και επίσης ότι δεν είχε καμία συνάγκη τα παιδιά, καμία σχέση. Και πρέπει να αλλάξει το σκηνικό. Δεν άλλαξε το σκηνικό, γιατί όπως ξέρεις, αυτή τη στιγμή τα οικονομικά γενικώς στον τύπο και στα κανάλια είναι μηδαμινά. Και το σέβομαι, γιατί εγώ την έχω πάθει και ξέρω. Αυτό ήταν ο λόγος, ή προσπαθήσαμε να ακολουθήσουμε ακριβώς τη συνταγή και την πεπατημένη του προηγούμενου ζευγαριού. Δεν ξέρω ακριβώς. Εγώ νομίζω ότι την περπάτησα γιατί παραλαμβάνω η αισθητική που βγήκε από αυτή την εκπομπή και το ξέρουν όλοι. Είναι αισθητική Πέτρου. Τώρα από εκεί και πέρα δυστυχώς ή ευτυχώς το. Πώς λέγεται, πώς το λέτε αυτό το πράγμα εσείς που τα ξέρετε καλά στην τηλεόραση, η ροή ήταν περίπου ίδια. Ναι. Υπήρχε κάποια στήλη που σε έκανε να αισθάνεσαι πάρα πολύ άσχημα και ενοχικά όταν. Όχι. Μπορώ να σου πω, γελούσα πιο πολύ και μάλιστα και διασκέδαζα από μακριά, βέβαια, γιατί έκανα κάποια πλάκα. Διασκέδαζα μόνο τα γυναικεία. Γιατί μας μου φαίνεστε περίεργα εξωπραγματικά όντα με τα νύχια, με τα τέτοια. Δηλαδή το διασκέδασα. Αλλά αυτό είναι κάτι που το δηλάδισε πάρα πολύ καλά η Τζέννη. Και εγώ απλά πήγαινα να κάνω πλάκα ή να γίνω πειραχτήρι. Αλλά δεν έχει τίποτα. Δεν μου άρεσε καθόλου να ασχολούμαι με διάφορα υποπροϊόντα κουλτούρα έτσι, αν κάναν μπάνιο, αν πήγαν από εδώ, αν πήγαν κόμμενο, αν πήγαν εκεί. Αυτό το βαριόμουν να υπόφερα, γιατί την πεγύρισα στο χαβαλέ μετά. Ναι. Γιατί ξέρεις στις διασημότητες και σε αυτά για να γεμίσει οι διασημότητες, τώρα διασημότητες εντός εισαγωγικών, για να γεμίσει η τηλεόραση, οι εκπομπές, βάζεις κόσμο. Ξέρεις, εγώ δεν με διάλεγα κόσμο, τα βρίσκα μπροστά μου, έχει σημασία. Τα κόψαμε σιγά σιγά. Όπως επίσης πιστεύω η τηλεόραση δεν πρέπει να στέκεται
γιατί είναι φρέσκο πράγμα, στο τι γράψαν τα περιοδικά, ας πούμε, και τι φωτογραφίες βγάλαν. Τα περιοδικά έχουν τυπωθεί 4 μέρες πριν και εμείς στηριζόμαστε εκεί, ενώ η τηλεόραση πρέπει να έχει πρωτογενή ύλη, δηλαδή πρέπει να έχει τη δυνατότητα να στείλω κάποιον τώρα στη Λαμπίδα να μου πει γιατί λέει αυτό ή γιατί έκανε εκείνο. Να στείλω κάποιον στο Βαρτισιώτη να μου πει αν χούστοσε ή δεν χούστοσε την παπά. Και όχι να βγάζω περιοδικά και να κοιτάζω τις φωτογραφίες. Έτσι νομίζω ότι είναι η τηλεόραση που μου αρέσει εμένα, γιατί η μόνη τηλεόραση που μου αρέσει είναι η Αμερικάνικη. Συμφωνούμε απολύτως. Αυτό είναι και η μαγεία δηλαδή, και η γοητεία της τηλεόρασης, δηλαδή, η αμεσότητα. Δηλαδή, όλα τα άλλα. Ναι, να συμβαίνει αυτή τη στιγμή κάτι. Και εγώ να είμαι απόν και να μην έχω ούτε WiFi να το δω, εντάξει, okay. Αλλά χρειάζεται ένα συνεργείο κάπου να πας, να μιλήσεις με έναν άνθρωπο, να είναι ζωντανή μια εκπομπή. Έτσι νομίζω αυτό το συνιστούσα σε όλους που θα κάνουν πρωινά, μεσημεριανά, σαν και σένα, ενώ σε αυτούς που βάζουν τα λεφτά, γιατί αλλιώς γινόμαστε και ξέρεις τώρα, εντάξει. Πάντως, έχω να σου κάνω μια πρόταση. Άκουσε με, Πέτρο, επειδή ξέρω ότι φυσικά θα συνεχίσει να είσαι στην τηλεόραση, ασφαλώς. Δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω. Αν το κανάλι δεν βρει, όπως είπα κάπου, δήλωσα χώρο και χρόνο, ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Χώρο και budget, να μιλώ, μην πάει και την ιστορική αρχή. Να ρωτήσω κάτι, Πέτρο μου. Εσύ έχεις ένα συμβόλαιο έτους με το κανάλι, λύγει το συμβόλαιό σου. Ναι. Αλλιώς πώς θα έλεγα ότι φεύγω, βέβαια. Ναι, όχι, θέλω να πω αν υπάρχει ένα ενδεχόμενο δεύτερου χρόνου, αλλά με άλλες συνθήκες, υποσυζήτηση, αυτό εννοώ. Όχι, κοίταξε, νομίζω. Μετά τη ρούλα με το ξύπα, ξέρεις, γίνεται πιο εύκολο και το εκτίμησα της ρούλας της Κωστόπε. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή μπορώ να σου πω με τα παιδιά μέσα εδώ, υπήρχε μια τέτοια συγκινησιακή ατμόσφαιρα που έτοιμος ήμουν να έρθω και αύριο. Δηλαδή μπορεί να το ρωτήσετε, να κάνετε ένα ρεπορτάζ και να μάθετε τι γινόταν μέσα εδώ. Έζησα έτσι πολύ συγκινητικές στιγμές, γι' αυτό και τα γυαλιά, γιατί τα παιδιά ήταν, δεν ξέρω, μάλλον δεν είπαν καλά λόγια, μάλλον δεν θέλω. Υπάρχει ενδεχόμενο να σε δούμε. Υπάρχει ενδεχόμενο να σε δούμε στον Α. Τον Α, δεν μου έχει μιλήσει ουδής από τον Α. Κάναμε πλάκα σήμερα με τον Σεφερλή. Δεν μου έχει μιλήσει κανείς από τον Α, δεν μου έχει μιλήσει κανείς από τον Αντένα, δεν μου έχει μιλήσει κανείς από το Star, κανείς από το Sky, κανείς από πουθενά. Πάντως, εγώ σου μιλάω από το Sky γιατί εμείς έχουμε WiFi. Εσύ δεν είχες WiFi, δηλαδή. Εμείς δεν είχαμε. Δεν είχες WiFi. Μάλιστα. Είχα μόνο την ταμπλέτα για να χαζεύω φωτογραφίες της σχόλης μου. Κατάλαβα. Το έκανα μαζί μου, αλλά ήταν άχρηστο. Δημήτρης Ουγγαρέζος. Ένα τεράστιο κεφάλαιο στη ζωή σου φέτος. Κοριτσάρα μου. Πόσο σκοπό έχεις να με βασανίσεις? Άλλα 3 λεπτά. Όχι, πολλά. Πάμε 9 λεπτά. Άλλα 2,5. Δημήτρης Ουγγαρέζος. Ένα τεράστιο κεφάλαιο στη ζωή σου. Δηλαδή, δεν ξέρω. Είχατε στο παρελθόν σχέσεις, έτσι, φιλική σχέση με τον Δημήτρη? Όχι. Ήταν μια νέα είσοδος στη ζωή σου. Έχουμε μεγάλη διαφορά ηλικίας για να κάνουμε παρέα. Και ο Δημήτρης είναι και νέφερος άνθρωπος. Κάθε βράδυ βόσκει ο πουβρί. Okay. Θα συνεχίσετε να βλέπεστε εκτός πλατό? Ναι, άμα τύχει, γιατί όχι. Δεν έχω. Ο Δημήτρης είναι ένα πολύ ευχάριστο και καλό παιδί. Δηλαδή, όπως επίσης να ξέρεις, είναι υπέροχο παιδί. Ο Άκης ο Πετρετζίκης και έχω χαρή που θα κάνει μάλλον εκπομπηρική του. Πάρα πολύ, είναι υπέροχο παιδί. Και ο Δημήτρης μια χαρά ήταν και εγώ στεναχωρήθηκα πολύ και ο Πετρετζίκη, τον εκτιμώ πάρα πολύ. Ναι. Και είχε αυτό, γιατί είναι ένας άνθρωπος με κουλτούρα άλλου τύπου και τον βάζαμε να έρχεται κουσουμπολιά στην αρχή και έβλεπε ότι ήταν ενοχικός. Δηλαδή η παρέα αυτή έβγαλε μια πλάκα, περάσαμε καλά εδώ. Δηλαδή ειλικρινά έχω στεναχωρηθεί που πήρα την απόφαση, αλλά η απόφαση δεν έχει σχέση με αυτό. Μάλιστα. Άρα και η αποχώρηση του Άρη είχε να κάνει πάλι με το περιεχόμενο, έτσι, με την ύλη. Δεν μπορούσε να διαχειριστεί αυτό. Εντάξει. Δημιουργούνται και εντάσεις και το ένα και το άλλο. Ο Άρης δουλεύει από τις 4 ώρες το πρωί, ξυπνάει και πάει στο ραδιόφωνο εκεί που δουλεύει, μετά πάει εκεί, μετά πάει στο εταιρικό του. Όλος ο άνθρωπος είχε σαλτάρει. Ναι. Άλλο. Μάλιστα. Πέτρο μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ, να σου ευχηθώ να έχεις ένα πολύ καλό καλοκαίρι. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ επίσης, γιατί ξέρω. Ότι μερικές φορές είπατε καλά λόγια. Μερικές φορές είναι αλήθεια ότι είπαμε. Δεν το πιστεύω καν. Δεν το πιστεύω κι εγώ και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι τα καλύτερα πραγματικά μέσα από την καρδιά μου. Ευχαριστώ, Χριστίνακη μου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλή ξεκούραση. Στο Επανειδήν τηλεοπτικά. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
Excellent και πάλι κοντά σας. Ένα σχόλιο θα ήθελα από την Τζόρτζια για όσα ακούσαμε, Τζορτζιάκη μου, από τον Πέτρο. Πολύ ωραία η συνέντευξη, Χριστίνα. Πάρα πολύ ωραία του Πέτρου Κωστόπουλου. Εντάξει, νομίζω ότι ο Πέτρος Κωστόπουλος είναι συνηθισμένος κιόλας. Ό,τι σκέφτεται να το λέει και να το εκφράζει μπροστά έστω σε ένα γυαλί. Κοίταξε, σαν δημοσιογράφο με ενοχλεί να ακούω από έναν δημοσιογράφο, εκδότη αν θέλεις, που έχει κάνει σημαία του το lifestyle μια εποχή, να ακούω ότι δεν γουστάρει κουτσομπολιό. Αυτό τρελαίνομαι, πεθαίνω, δεν μπορώ, δηλαδή πάω αλλού. Αλλά σε γενικές γραμμές κατάλαβα ότι ο Πέτρος Κωστόπουλος δικό του ήταν το θέμα, δικό του ήταν το πρόβλημα και όχι του καναλιού. Δηλαδή από εκεί και μετά δεν τα βρήκαν για χύψη ωμέγα δικούς του προσωπικούς όμως λόγους, γιατί θέλει να πάει σε άλλο πράγμα, σε αυτό μάλλον που έκανε πολύ πιο πριν και σε αυτό που έχει μάθει να κάνει και το γουστάρει, γιατί είναι λίγο πιο χαλαρό και δεν έχει αυτή την πίεση της πρωτιάς, δεν έχει αυτό το πράγμα το να τρέξω για να ανταγωνιστώ τους απέναντι. Είναι παίζει σε δικό του γήπεδο εν διάφτη περιπτώσει. Από την άλλη μας άφησε λοιπόν να καταλάβουμε αυτό που λέγαμε πριν, ότι πολύ πιθανόν να συνεχίσει τη συνεργασία του με το Μέγκα και όχι με κάποιο άλλο κανάλι. Ακριβώς. Λοιπόν. Να περάσουμε στο άλλο στρατόπεδο αυτό. Για να προλάβουμε, γιατί έχουμε πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Αυτό που σας έλεγα πριν. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το τρέιλερ της Κατερίνας Καινούριου. Πάμε. Σε τρία βγαίνουμε αέρα. Εμείς μπορούμε να δώσουμε όλη μας τη θετική διάθεση, όλη μας την αγάπη για αυτό που κάνουμε, γιατί και εγώ και η Κατερίνα αγαπάμε τη δουλειά μας. Και αυτό μπορούμε να σας υποσχεθούμε, ότι θα το κάνουμε με πολύ αγάπη, θα δουλέψουμε πάρα πολύ και εμείς και η ομάδα που έχει στηθεί για αυτή την εκπομπή, αλλά και οι άνθρωποι του καναλιού που πιστεύουν σε αυτή την εκπομπή. Επομένως, όλο αυτό θα γίνει με πάρα πολύ καλό τρόπο και όμορφο και καλοκαιρινό. Θα το κάνουμε με πολύ μεγάλη χαρά, με πολύ μεγάλη αγάπη. Έχουμε πάνω μας όλο το κανάλι να μας στηρίζει. Έχουμε τη Ζήνα την Κουτσελίνη που είναι ένας άνθρωπος που έχει όλη την επιμέλεια της εκπομπής. Και είμαι πολύ σίγουρη ότι αυτή η εκπομπή, και επειδή το κάνουμε με αγάπη, θα πάει καλά. Πιστεύω ότι όντως υπάρχει μια ιδιοχημία με τον Παύλο, γιατί αν θυμάστε κι εσείς, όσες φορές ο Παύλο, όσες φορές ο Νίκος έλειπε. Συγγνώμη, άμα σε ρωτήσει αν είμαστε φίλοι, για να μην πούμε διαφορετικά, ναι. Είπα ότι έχουμε τις βάσεις να γίνουμε καλοί φίλοι. Μην πείτε το ότι είμαστε φίλοι και ξεφύλλισουμε στον αέρα. Δεν μιλάμε ποτέ εκτός πλατό. Ωραία. Okay. Έχω σκοπό φέτος από το καλοκαίρι να την παντρέψω με τον Βασίλη. Γι' αυτό λοιπόν κάθε μέρα θα κοιτάω τα δάχτυλα για το μονόπετρο. Αν δεν έχει μονόπετρο θα κοιτάω την κάμερα. Δηλαδή το Βασίλη. Επομένως θα προσπαθήσω μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου να την παντρέψω. Παιδιά, δεν ξέρετε ότι θέλω να μου παντρέψουν από την εκπομπή. Ότι κάθε μέρα θα λεπούν το μονόπετρο για να το βλέπει ο Βασίλης από το σπίτι και να πει επιτέλους ένα μονόπετρο. Ελπίζω μέχρι το τέλος να καταφέρει κάτι ο Παύλος. Έλα απλά και αν το καταφέρει αυτό. Είσαι μικρή ακόμα για γάμο, νομίζω. Α, καλέ που είμαι μικρή. Τα 30 πλησιάζω κι εγώ. Έκλεισα τα 29. Μια χαρά είμαι. Σε ηλικία γάμου είμαι. Αν μας βλέπει γενικός όποιος. Είμαι καλά. Μπορώ να παντρευτώ. Πώς θα κλέψεις τη λάμψη της Κατερίνας? Τι θα κάνεις εσύ, Κατερίνα, να φοράει εδώ? Σπρώξιμο, κεφαλοκλείδωμα, τα απλά πράγματα ενδεχομένως. Στο πλανό. Ναι, ναι. Υπάρχει και πάντα η τρικλοποδιά που είναι πάρα πολύ ύπουλη. Και όταν φοράει και ψηλοτάκο, να καταλαβαίνεις θα κάνει τελείως. Αλλά εντάξει, αυτά τα απλά. Ο Παύλος ακόμα να καταλάβει ότι. Τέλος πάντων, ότι θα συμμετέχει απλά σε κάποιες ενότητες. Αλλά εντάξει, πού θα πάει με την πορεία, θα το καταλάβει και με το πέρασμα των ημερών. Μάλιστα, λοιπόν. Αυθόρμητη η Κατερίνα. Σταματόπουλος με το χιούμορ του, γνωστός. Δεν το συζητώ. Και πολύ καλό να πούμε. Είναι εκεί που είπε στο Βασίλειο ότι κοίτα, μην ακούσει εσύ. Εγώ 30 είμαι. Καλή επιτυχία. Να τους ευχηθούμε. Εν τω μεταξύ, ήδη άρχισαν οι αντιδράσεις από το ίδιο το κανάλι, μέσα από το ίδιο το κανάλι, με πρώτο και καλύτερο τον Νίκο το Μουτσινά. Ο οποίος. Τι είπε? Ο οποίος είπε ότι νόμιζε ότι βρισκόταν σε στούντιο του Σιρινάκη και ότι αυτό το τρέιλερ είναι λίγο κάτι, μια πιο πονηρή ταινία, να το πω. Είχε πάει σε στούντιο Σιρινάκη ο Μουτσινάς και ήξερε πώς είναι το στούντιο. Όχι, αλλά ναι, έπρεπε να κυκλοφορήσει στο παρελθόν τόσα πολλά που θα έχει πάρει μια ιδέα, Γιώργο. Γιώργο, μου βέβαια λοιπόν, να θέλω πούμε ότι τον Νίκο τον πήρανε για το χιούμορ του. Εντάξει, θέλω πρόβλεψη τη Σιρίχα. Νίκο Μουτσινά.
σπίτι. Λέω συγχαρητήρια εκ μέρους του κυρίου Νίκου Μουτσινά. Η αντιμετώπιση του και η ευγένειά του αυτή εξαιρετική απέναντι σε ένα συνάδελφο, φίλη του, τι ακριβώς ήταν η Κατερίνα, κανείς δεν κατάλαβε τέλος πάντων, σαν απολογισμό της χρονιάς. Να τη λέει, ας πούμε, ότι γυρνάει και τσόντα. Συγγνώμη δηλαδή έτσι όπως το. Αλλά αυτό εννοεί. Εγώ, παιδιά, εκείνο που ξέρω είναι ότι η συγκεκριμένη ομάδα δεν μιλάει μπέλα λάι μεταξύ της, δεν θέλει ο ένας να βλέπει τον άλλον. Κανένας όμως, Τζόρτζια, δηλαδή. Και... για να είμαστε και λίγο. Μισό λεπτό να τελειώσω, Ρενά μου, και θα με ρωτά μου ό,τι θες. Το ξέρω τον έσω το συγκεκριμένο, οι πληροφορίες μου δηλαδή είναι από ανθρώπους μέσα. Από εκεί, οι οποίοι μου μεταφέρουν ότι υπάρχει το χειρότερο κλίμα που υπήρχε ποτέ. Δηλαδή, υπάρχει ένας πόλεμος εναντίον της Κατερίνας. Παιδιά, δεν την καλέσει τα γενέθλιά της ή άλλη. Χωρίς εισαγωγικά, έτσι, υπάρχει ένας πόλεμος, δεν της μιλάει κανείς εκεί πέρα μέσα και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, για ποιο λόγο δεν κάνουμε λίγο ίσως και έναν απολογισμό όλης της τηλεοπτικής χρονιάς για να δούμε τι εισπράξαμε, τι δώσαμε στον κόσμο. Η συγκεκριμένη εκπομπή ουσιαστικά εμένα προσωπικά δηλαδή σαν τηλεθεάτρες δεν μου δώσε τίποτα. Δεν ξέρω τώρα αν σε κάποιους άλλους έδινε. Αυτό βέβαια ήταν ένα ισχυρό χαρτί στην αρχή ο Νίκος Μουτσινάς, ο οποίος το έχασε το χαρτί αυτό με το που κόπηκε η εκπομπή του, η δική του η εκπομπή. Και εκεί άρχισε λίγο να παίρνει την κατωβόλτα, ενώ ψυχολογικά ο ίδιος και δεν είχε σαφώς και την ψυχολογία για να σταθεί και για να στηρίξει το προϊόν όπως το στήριζε στην πορεία. Από εκεί και μετά η Κατερίνα είναι ένα πολύ ωραίο κορίτσι, μια πολύ ωραία γυναίκα, έτσι, όπου ξεκινάει τη δική της προσπάθεια. Εδώ στις ρε αδερφέ ένα μπράβο, ας πούμε, ένα καλή αρχή. Δουλέψατε και 2-3 χρόνια μαζί, πόσο δουλέψατε. Για την Μαρία την Ηλιάκη έχεις ρεπορτάζ. Έχεις ρεπορτάζ, Τζορτζιάν, για την Μαρία την Ηλιάκη, παιδιά, αναφέρομαι σε, όταν λέω ότι δεν της μιλάει κανείς της Κατερίνας, το δικό μου ρεπορτάζ αναφέρεται και στη Μαρία Ηλιάκη, η οποία βεβαίως δεν ξέρει τι μελγενέστε, έτσι. Γιατί καλά ήταν τα πράγματα μέχρι σήμερα και ωραία και καλά κάναμε τραλαλά και πανηγύρια εκεί πέρα μέσα και παίρναμε ένα πολύ καλό μισθό, ομολογουμένως. Αλλά από εκεί και μετά για να δούμε τι θα συμβεί από στη συνέχεια. Και ποιο θα είναι το τηλεοπτικό της μέλλον. Η ίδια βέβαια μην ξεχνάμε ότι είχε ζητήσει να κάνει μια πρωινή εκπομπή που δεν της δόθηκε ποτέ. Είχε προσφερθεί δηλαδή από μόνη της η κοπέλα. Πάντως τώρα και με δεδομένο ότι αλλάζουν και τα πράγματα και έχουμε και ένα καινούριο μες στην Καλή Χαρά κάπως διαφορετικά, δεν αποκλείεται να τη δούμε και εκεί και να αξιοποιηθεί κάπως αλλιώς. Τζόρτζια μου, δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Και θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την Χριστίνα, παρουσία. Στο καλύτερο, βρέσει Χριστίνα. Έχεις δίκιο, αλλά εντάξει, μέσα σε 50 λεπτά καθαρού χρόνου εκπομπής, πώς να προλάβεις να πεις. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ, να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και, να πάμε αμέσως σε μία... δεν θα πάμε να δούμε το... Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, κρίμα, γιατί ήταν μια αποκλειστική συνέντευξη που είχε εξασφαλίσει ο Νίκος Κλικερίδης με τον πατέρα του Τζέι, του μικρού παιδιού που θαυμάζει, τον φανατικό θαυμαστή του, του Γιώργου του Σαμαρά. Να ευχηθούμε τα καλύτερα στην Εθνική και να έρθουμε έτσι τη Δευτέρα με την γαλανόλευκη τυλιγμένη. Έτσι κι αλλιώς το στηρίζουμε. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας και να έχετε ένα εξαιρετικό Σαββατοκυριακό.